δεν θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο, μόνο στην τροπολογία που αφορά τα ζητήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης, κατά κύριο λόγο, και που συμπαρασύρουν, αν θέλετε, και την ψήφο μας συνολικά στην τροπολογία. Έρχεται για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να φέρει μια αλλαγή εν μέσω της λειτουργίας, αν θέλετε, και με, που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, για τη βελτίωση δήθεν της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, χωρίς όμως να λέει ο Υπουργός ούτε λέξη για την πείρα από τη λειτουργία των Επιτροπών αυτά τα δύο χρόνια, την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων μέτρων και μια τέτοια, αν θέλετε, τακτική χαρακτηρίζει, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της νομοθέτησης ιδιαίτερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και των αλλαγών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ήδη υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός, αν θέλετε, από τη λειτουργία, τη μετατροπή, αν θέλετε, και της Επιτροπής Προσφυγών σε ουσιαστικές δικαστικές επιτροπές, κυρίως γιατί το υψηλό κόστος της προσφυγής σε αυτές αποθάρρυνε σε ένα βαθμό την προσφυγή. Και βέβαια για μας παρέμενε προβληματική και η μονομελή σύνθεση των δευτεροβάθμιων οργάνων που προβλεπόταν και παραμένει να προβλέπεται και στη σημερινή της σύνθεση. Κυρίως βέβαια το βασικό πρόβλημα της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών είναι το ίδιο το άδικο περιεχόμενο του ασφικτικού νομοθετικού πλαισίου που καλούνται αυτές να εφαρμόσουν. Δηλαδή οι fast track διαδικασίες για την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου, η απαράδεκτη έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής και της ασφαλούς τρίτης χώρας που λειτουργεί ως κόφτης, συνολικός κόφτης για τα αιτήματα ασύλου, η απαράδεκτη κατηγοριοποίηση των προσφύγων με βάση τη χώρα προορισμών τους και το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ. Ακόμα, αν θέλετε, και το γεγονός ότι καταργήθηκε και η παραμικρή έστω δυνατότητα που δινότανε και με την ίστατη λύση των ανθρωπιστικών λόγων να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να βρουν κάποια διέξοδο, όπως συμβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων που ενηλικιώνονται και κατά κόρον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και τώρα, που τα παιδιά αυτά που στην πιο ευαίσθητη τους ηλικία ήρθαν αντιμέτωποι με την προσφυγιά, με τον ξεριζωμό, με το που ενηλικιώνονται, αφού έχουν αποκτήσει και κάποιους δεσμούς με τη χώρα, να είναι αντιμέτωποι με την απέλαση. Φυσικά, εμείς μιλάμε για μια συνολική αλλαγή στην προστασία στο άσυλο, αλλά δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε το γεγονός αφενός ότι κλείνεται και το παραμικρό παραθυράκι που υπάρχει στο νόμο για να βρουν αυτοί οι άνθρωποι μια διέξοδο και κυρίως για το γεγονός ότι πειραματίζεστε συνεχώς στις πλάτες αυτών των ανθρώπων που ο καθένας τους έχει την αγωνία για το πώς και κατά πόσο θα ουσιαστικά θα εξεταστεί το αίτημά του, με συνεχείς αλλαγές που δεν αιτιολογούνται και σε κάθε περίπτωση και μας προβληματίζουν για τη σκοπιμότητά τους. Πολύ περισσότερο βέβαια καταγγέλουμε και ως υποκριτική την όποια συζήτηση υπάρχει ή την επίκληση καθυστερήσεων, όταν παραμένουν και διαιωνίζονται τα τεράστια κενά στο αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό στις υπηρεσίες ασύλου, διατηρούνται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και ιδιαίτερα, αν θέλετε, και στους εργαζόμενους στην ΕΑΖΟ που φτάνουν να δουλεύουν σήμερα μέσω εργολαβιών. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία θα επιφέρει βελτίωση στα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο για την εξέταση των αιτημάτων τους, γιατί δεν είναι βέβαια το κύριο πρόβλημα οι περιορισμοί στην ανανέωση της σύνθεσης των επιτροπών για την εναλλαγή των περισσότερων δικαστών, αλλά το κατά πόσο ουσιαστικά εξετάζονται τα αιτήματα αυτά. Και σε κάθε περίπτωση παραμένει πάντοτε προβληματική η πρόβλεψη για τη δυνατότητα αλλαγής του πλαισίου μέσω υπουργικών αποφάσεων, ειδικά μάλιστα όπως συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση που αφορά στη διαδικασία και στα κριτήρια διαμόρφωσης αποφασιστικών οργάνων. Από αυτή την άποψη θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση και για το πρώτο άρθρο της τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουμε την ένσταση κατά πόσο είναι σωστό στα δικαστήρια των ανηλίκων αυτά να συγκροτούνται αποκλειστικά από πρωτοδίκες και όχι από προέδρους πρωτοδικών όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Άρα συνολικά θα καταψηφίσουμε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την δεύτερη τροπολογία που αφορά τα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας θα τοποθετηθούμε με το παρόν.